ΕΠΑ κόκκινο προεκλογικός με τις μεγάλες συγκεντρώσεις, τις δημοσκοπήσεις και τα debate να συνθέτουν το σκηνικό της καθοριστικής τελικής ευθείας. Από την ΠΑΦΟ, Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε μια ισχυρή λαϊκή εντολή στις 5 Φεβρουαρίου. Η αποχή σε αυτές τις εκλογές δεν είναι επιλογή. Η αποχή στις εκλογές το μόνο που διασφαλίζει είναι τη συνέχιση όλων αυτών που μας απομακρύνουν από τις εκλογικές διαδικασίες, είναι η συνέχιση όλων αυτών που μας ενοχλούν. Παράλληλα συνεχίζει τις συναντήσεις και επισκέψεις, προετοιμάζοντας την ίδια ώρα την μεγάλη συγκέντρωσή του το πρωί της Κυριακής στην κρατική έκθεση. Στη σημερινή ατζέντα ήταν και επίσκεψη στο εργοστάσιο και τα γραφεία της φαρμακευτικής εταιρείας Delorbi στους εργάτες, με τον υποψήφιο για την Προεδρία να σημειώνει τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας από την αύξηση εξαγωγής φαρμάκων και να εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 60% της παραγωγής της εταιρείας εξάγεται στη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία, ενώ ένα επιπλέον 30% εξάγεται σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Είχε και ο Βέρο Φινοφίτου με σημαία την πρότασή του για το οικογενειακό αφορολόγητο εισόδημα. Πρόταση που ενδιαφέρει στο μέγιστο βαθμό τους πολίτεκνους, η ηγεσία των οποίων είχε συνάντηση μαζί του. Την Κύπρο, στα γερά θεμέλια που την χτίσαμε τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να την απογειώσουμε σε ένα κράτος με κοινωνική συνοχή, που στηρίζουμε την οικογένεια έμπραχτα με σημαντικές φοροελαφρύνσεις, αλλά και σημαντικό συμπλήρωμα στο εισόδημα, ούτως ώστε να μην μένει καμιά οικογένεια κάτω από το όριο της φτώχειας. Ενώ έριξε στο τραπέζι πρόταση για ένα άλλου είδους debate με τους αντιποψηφίους του. Ένα debate του λαού. Σε ένα πανηγύρι της δημοκρατίας. Όπου οι πολίτες ελεύθερα να ερωτούν, να ανακρίνουν, αλλά και να συγκρίνουν τους υποψηφίους, τις πολιτικές και το πρόγραμμά τους. Προς το παρόν, οι υπόλοιποι δεν σήκωσαν το γάντι. Με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να επανέρχεται στο κεφάλαιο Διαφθορά και τα βιβλία του Μακάριου Δροσότη, στέλνοντας νέα επιστολή στην αρμόδια αρχή για διερεύνηση. Η ιστορία αυτή δεν θα μπει στα συστάρια, δεν θα ξεχαστεί, δεν θα περάσει έτσι. Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης που έχουμε καταρτήσει, περιλαμβάνεται σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής και για τον προοδευτικό εξυγχρονισμό του κράτους. Προτείνοντας διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα σε νομικό σύμβουλο του κράτους και δημόσιο κατήγορο, διανόμου υποχρεωτική δημοσιοποίηση πορισμάτων ερευνητικών επιτροπών ή ποινικών ερευνών, στις οποίες εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα και δημιουργία του θεσμού του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Είτε θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία με τους ίδιους ανθρώπους που προσυπέγραψαν δεκάδες ιστορίες διαφθοράς με τη συμμετοχή ή την ανοχή τους, ή θα γυρίσουμε σελίδα με μια διακυβέρνηση που θα τιμά την εμπιστοσύνη του λαού στην πράξη. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο είχε υποψήφιος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου, κατά την οποία τέθηκαν το Κυπριακό και το Μεταναστευτικό, για το οποίο εκφράστηκαν και από τις δύο πλευρές έντονη ανησυχία και προβληματισμός.